Θέλω λοιπόν να σας μιλήσω και να σας θυμίσω τι λέμε για το αναλυτικό πλαίσιο της συνδιαμόρφωσης και τι νόημα έχει όλο αυτό, ποια ήταν δηλαδή η διαδικασία που ακολουθήσαμε με μελέτη περίπτωση στην πρόταση νόμου που θα ακούσετε σε λιγάκι από την Ιφηγένεια Δουβίτσα, την αγαπητή συνάδελφο. Πρώτα απ' όλα θέλω να κάνω και μια επανάληψη, γιατί πάντα είναι χρήσιμη. Αναφορικά με τις δημόσιες πολιτικές για την κοινωνία. Εφόσον μπαίνουμε λοιπόν στο παιχνίδι να μιλάμε για δημόσιες πολιτικές για την κοινωνική αλληλεγγύη και οικονομία, έχουμε κάποιες βασικές παραδοχές ότι το κράτος μπορεί και πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την ευρύτερη διάχυση και προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και οικονομίας. Οπότε έχουμε πάρει δηλαδή μια θέση που σημαίνει ότι το κράτος έχει και αυτό ένα κομμάτι, ένα ρόλο να παίξει, φυσικά όχι το μοναδικό. Το δεύτερο είναι ότι έχει πλέον χυθεί μελάνη για να ξέρουμε τι είδους πολιτικές μπορούν να συμβάλλουν περισσότερο στην κατεύθυνση της ανάπτυξης κοινωνικής αλληλεγγύης και οικονομίας. Και εδώ πέρα έχουμε σημειώσει και κρατάμε ότι είναι προτιμότερο οι πολιτικές αυτές να είναι οριζόντιες και διατομεακές και να μην περιχαρακώνουν και εργαλειοποιούν την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία σε ένα συγκεκριμένο πεδίο πολιτικής, π.χ. καταπολέμηση ανεργίας, αλλά να βλέπουν τον πλούτο που έχει να κομίσει στην εμβάθυνση της οικονομικής δημοκρατίας ευρύτερα. Και μετά κρατάμε ότι για να μπορούμε να μιλάμε για αποτελεσματικές δημόσιες πολιτικές, αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα περιεχομένου, αλλά είναι και ζήτημα διαδικασίας. Και θυμόμαστε ξανά τη διάκριση ανάμεσα στη συνδιαμόρφωση και τη συμπαραγωγή. Τη λέω είναι nutshell, δηλαδή συντόμως ελπίζω. Η συνδιαμόρφωση σημαίνει τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων από την αρχή της διαδικασίας και όχι μόνο στην εκτέλεση και εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών. Και θέλω εδώ να θυμίσω ότι αυτό μας ενδιαφέρει όχι μόνο για τις δημόσιες πολιτικές που ασχολούνται με την κοινωνική αλληλέγγυα και οικονομία, αλλά μας ενδιαφέρει ευρύτερα για το σχεδιασμό οποιοσδήποτε δημόσιας πολιτικής έχει στόχο τη βελτίωση της συλλογικής ευημερίας. Επίσης θυμίζω ότι δεν μας νοιάζει γενικώς η συνδιαμόρφωση, αλλά μας νοιάζει η δημοκρατική συνδιαμόρφωση. Δηλαδή, μια συνδιαμόρφωση η οποία βασίζεται σε κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το κράτος συμμετέχει και ανοίγει τη διαδικασία, γιατί μιλάμε για δημόσιες πολιτικές, αλλά εφόσον μιλάμε και για κράτος, κρατάει και τον τελευταίο λόγο. Σε αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτό, σε αυτό ζούμε, αυτή είναι η όρη του παιχνιδιού. Ταυτόχρονα λοιπόν αποδεχόμαστε σαν δεύτερη προϋπόθεση και πρέπει να την κατακτήσουμε ότι το κράτος είναι εταίρος μαζί με αυτό που λέγεται αγορά και κοινωνία των πολιτών, αν αυτός είναι αποδεκτός όρος για να προσδιορίσουμε τη συμβολή των φορέων της κοινωνικής αλληλέγγυης και οικονομίας, που σημαίνει ότι έχουμε φύγει από μια προσέγγιση η οποία είναι σαφώς αντικρατική και αντικαπιταλιστική. Δηλαδή, μπαίνοντας σε αυτό το χώρο, διερευνούμε με έναν τρόπο την πιθανότητα συμμαχιών και ωφέλιμων συνεργειών. Αυτές οι προϋποθέσεις επίσης δεν είναι δικές μου και δεν είναι οι προϋποθέσεις της δημοκρατικής συνδιαμόρφωσης σύμφωνα με το αναλυτικό πλαίσιο της Βενιά Κούρτ. Επίσης έχει την προϋπόθεση ότι υπάρχει κάποιος τρόπος για να επιτύχουμε ένα συγκερασμό των καλύτερων στοιχείων της αντιπροσωπευτικής και της συμμετοχικής δημοκρατίας. Και η τελευταία προϋπόθεση, για την οποία θέλω να δώσω έμφαση, γιατί αυτή με απασχολεί εμένα σε αυτή την παρουσίαση, είναι το ζήτημα της συλλογικής εκπροσώπησης της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας απέναντι στο κράτος και τους θεσμούς. Δεν είναι πολύ... μπορεί να φαίνεται μόνο ένα σημείο, ένα bullet, αλλά τελικά, όπως θα δούμε ελπίζω στη συνέχεια της παρουσίασής μου, είναι ένα πολύ κομβικό σημείο για να μην μιλάμε για μια προνομιακή σχέση παραγόντων με το κράτος, για μια κάθετη δηλαδή επικοινωνία και διασύνδεση, αλλά και γιατί είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο για να μπορούμε να μιλάμε για την αυτονομία του πεδίου της κοινωνικής αλληλέγγυης οικονομίας εναντί του κράτους. Αν λοιπόν
Έχει ενδιαφέρον η προσπάθεια η οποία κάναμε και κάνουμε για τη συνδιαμόρφωση ενός προτινόμενου νόμου πλαισίου για συνεταιρισμού στην Ελλάδα, έχει και το στοιχείο, είναι γιατί έχει το στοιχείο του αυτοκαθορισμού. Ότι είναι δηλαδή μια πρόταση η οποία δεν ακολουθεί θεσμικές πρωτοβουλίες και εξελίξεις, αλλά επιχειρεί να θέσει ένα ζήτημα στη δημόσια ατζέντα. Πώς επιτυγχάνεται όμως αυτή η συλλογική εκπροσώπηση? Ποιος είναι ο χώρος της συνάντησης? Πού βρίσκονται δηλαδή αυτοί οι φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη για να συνδιαμορφώσουν? Ποιοι είναι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες? Πώς διασφαλίζεται δηλαδή η ανοιχτότητα της διαδικασίας? Πώς μπαίνουμε σε μια διαδικασία η οποία έχει δημοκρατικές δικλίδες ως προς τη διάκριση φυσικών και νομικών προσώπων? Πώς βαραίνει δηλαδή η γνώμη ενός φυσικού προσώπου, ενός ερευνητή, μιας ερευνήτριας, η οποία συμμετέχει στη διαδικασία της συνδιαμόρφωσης, και πώς βαραίνει η γνώμη ενός νομικού προσώπου, το οποίο μπορεί να συντονίζει, να συνομιλεί με πολύ περισσότερο κόσμο? Πώς κρατάμε το ενδιαφέρον της συμμετοχής, γιατί αυτές είναι οι διαδικασίες χρονοβόρες? Και τέλος, πώς πραγματικά και πού γίνεται αυτή η διαβούλευση η οποία κρατάει όλο αυτό τον καιρό? Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν σαν μελέτη περίπτωσης αυτή τη διαδικασία η οποία είναι εν εξέλιξη και είναι η διαδικασία που προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε σε μια πρόταση για ένα ενιαίο μοντέλο νόμου πλαισίου για τους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα. Το πρώτο είναι ποιο είναι το υποκείμενο, πώς ξεκινάει όλη η πρωτοβουλία. Και εδώ πέρα θεωρώ ότι στη δική μας την περίπτωση ήταν κομβική η σημασία υποστηρικτικών ενδιάμεσων φορέων και ύπαρξη πόρων, και νομίζω ότι ήταν καταλυτικό το ότι είχαμε και το Ίδρυμα Heinrich Böll αλλά και υποστηρικτικούς φορείς για να συνδράμουν στη συνάντηση, δηλαδή στην πρωτοβουλία σύγκλησης του υποκειμένου. Θέλω εδώ πέρα να το πω και θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι που σκεφτήκαμε την αναγκαιότητα ενός ενιαίου συνεταιριστικού νόμου στην Ελλάδα. Θα ήταν ιστορική αδικία να μην αναφέρω όλους και όλες τους προηγούμενους ερευνητές και ερευνήτρες και όλες τις σημαντικές προσπάθειες που είχαν γίνει στο να αναδειχθεί η κατακαιρματισμένη συνεταιριστική νομοθεσία. Οπότε, σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι ήταν η πρώτη φορά που συζητήθηκε αυτό το ζήτημα. Παρ' όλα αυτά, ήταν μια πρωτοβουλία για να ξανασυναντηθούμε. Το δεύτερο βήμα που θεωρήσαμε σημαντικό ήταν να ξαναπιάσουμε το νήμα και να δούμε ποιο είναι πραγματικά το πρόβλημα. Γιατί έχουμε κατακαιρματισμένη συνεταιριστική νομοθεσία στην Ελλάδα. Και εδώ πέρα θεωρώ ότι ήταν κομβική η μελέτη που εκπώνησε η αγαπητή συνάδελφος Ιφηγένεια Δουβίτσα και εκδόθηκε και διαδόθηκε όσο διαδόθηκε, η οποία αποτύπωσε το πρόβλημα σε όλες τις διαστάσεις του. Το τρίτο βήμα ήταν να επικοινωνήσουμε τα πορίσματα αυτής της μελέτης, που έγινε με το φόρουμ, στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του 2019. Όταν έγραφα την παρουσίαση, μου ήρθε να γράψω 2020 και μετά θυμήθηκα ότι πανδημία, χυλός, και ξέχασα ένα χρόνο δηλαδή, από τη ζωή μου. Και ήταν πολύ σημαντικό ότι στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης, γιατί έχει σημασία και η εδαφικότητα, το να βρίσκονται οι άνθρωποι, καθίσαμε στο τραπέζι και είπαμε. Και εδώ πέρα πρέπει να τονίσουμε και την τρέλα της Όλγας Δρός, της προηγούμενης διευθύντριας του Heinrich Böll, που προσπαθούσε να μαζέψει τα πράγματα on the spot, να επεξεργαστούμε συλλογικά. Δηλαδή, μέσα στο πλαίσιο των εργασιών του φόρουμ, αλλά στο πλάι, είπαμε όχι, θα βρεθούμε και θα προσπαθήσουμε να επεξεργαστούμε ένα ενιαίο συνεταιριστικό νόμο για την Ελλάδα. Και έτσι ακριβώς συγκροτήθηκε η ομάδα εργασίας, η οποία προσπάθησε να είναι όσο πιο ανοιχτή γίνεται σε κόσμο που έχει δεσμευτεί, περιλαμβάνοντας εκπροσώπους μέλη υποστηρικτικών φορέων, εγχειρημάτων μεμονωμένων, ερευνητές και ερευνήτριες, δηλαδή μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, και θεσμικό εκπρόσωπο. Αναφέρω εδώ πέρα κάποια ενδεικτικά. Και τι κάναμε? Ξεκινήσαμε λοιπόν μια διαδικασία που και πάλι ξεκινάμε με ένα προσχέδιο, να έχουμε δηλαδή ένα κείμενο
πάνω στο οποίο μπορούμε να δουλέψουμε. Και εδώ πέρα θέλω να τονίσω γιατί όλα αυτά τα ζητήματα έχουν το καθένα τη σημασία του. Υπάρχει το ζήτημα της εξειδικευμένης γνώσης, του πώς δηλαδή μπορείς να γράψεις τη νομική γλώσσα. Υπάρχει το ζήτημα του να είσαι ειδικός ή ειδική σε ένα αντικείμενο και έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη διαδικασία της δημοκρατίας το πώς ακριβώς αυτή η γνώση εξειδικευμένη μπορεί να γίνει κτήμα μιας συλλογικής προσπάθειας όπου υπάρχει εμπιστοσύνη στη γνώση του ειδικού χωρίς να υπάρχει εξουσία του ειδικού. Και εδώ πέρα θεωρώ ότι και το ζήτημα του προσώπου είναι σημαντικό, δηλαδή για μένα είναι σημαντικό ότι επιλέχθηκε ας πούμε η Ιφηγένεια Δουβίτσα για να κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί ακριβώς έχει αυτόν τον τρόπο να επαναφέρει τη γνώση και να τη δίνει στη συλλογική διαδικασία. Έχει δηλαδή ενδιαφέρον και αυτό το interplay, αυτή η διάδραση γνώσης και συλλογικότητας χωρίς να γίνεται εξουσία του ειδικού. Από εκεί και πέρα οργανώσαμε αλλεπάλληλες συναντήσεις, πραγματικά αλλεπάλληλες, οι οποίες γίνανε διαδικτυακά και θέλω να πω ότι αυτό το κομμάτι είχε και μια έτσι διοικητική, συντονιστική, γραμματιακή, αν θέλετε, ενέργεια από πίσω του για να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα. Οπότε είναι μία άλλη διάσταση στην οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι για να έχουμε συνδιαμόρφωση υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν από πίσω και δημιουργούν το χώρο και το χρόνο για να γίνει αυτό πράξη. Το τρίτο σημείο που θέλω να τονίσω είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η διαδικασία. Δεν ξέρω αν ακούγεται στους σχολαστικισμούς, αλλά δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα τα ζητήματα της διαδικασίας. Δηλαδή το πώς διευκολύνουμε τη συμμετοχή των ανθρώπων, το πώς προετοιμάζουμε τις συναντήσεις μας, το πώς αποτυπώνουμε τη συμφωνία που έχει κατακτηθεί μετά από κάθε συνάντηση και το πώς την επικοινωνούμε, είναι στοιχεία τα οποία συμβάλλουν, αν θέλετε, στην δημιουργία εμπιστοσύνης και στη συνέχιση της ομαδικής δουλειάς. Και γι' αυτό κλείνω και ως τελευταίο ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών οποιασδήποτε τέτοιας προσπάθειας συνδιαμόρφωσης και συλλογικής εκπροσώπησης. Δεν ήταν ρόδινα όλα, δεν θα πω ψέματα. Είμαι εντάξει με το χρόνο, με συγχωρείτε γιατί έχω λίγο απορροφηθεί από αυτά που λέω και δεν κοιτάω αν βγαίνει σε άλλο. Ένα πεντάλεπτο, 4 λεπτά ίσως. Okay. Θέλω λοιπόν να πω και τις προκλήσεις. Και θέλω να τις πω τις προκλήσεις γιατί έχουμε συχνά την τάση όταν μιλάμε για την κοινωνική αλληλέγγυη οικονομία, για τη συμμετοχική δημοκρατία, για την άμεση δημοκρατία, για τη συνδιαμόρφωση, να εξιδανικεύουμε. Να θεωρούμε δηλαδή κάποια πράγματα ότι είναι αυτονόητα, εύκολα, σαν να ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων, παραδεισένια, η οποία δεν θέτει διαρκώς προσχώματα στη συνεννόηση, το συντονισμό και τη συνεργασία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Επειδή ακριβώς δεν υπάρχει, για παράδειγμα, θεσμισμένος ενδιάμεσος χώρος συνάντησης, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε επίσημη συμμετοχή θεσμικών εκπροσώπων σε αυτή τη διαδικασία from the scratch, από την αρχή, γιατί ακριβώς για αυτούς μπαίνει πάρα πολύ έντονο το ζήτημα της αρμοδιότητας. Δεν μπορεί δηλαδή ένας θεσμικός εκπρόσωπος να έρχεται ανεπίσημα σε τέτοιου είδους συναντήσεις, οι οποίες είναι χρονοβόρες, πολλές, χωρίς να είναι αρμοδιότητα. Άρα το ζήτημα της θεσμισμένης, του θεσμισμένου ενδιάμεσου χώρου είναι κομβικό. Το δεύτερο που θέλω να πω και είναι κάτι στο οποίο έρχεται αντιμέτωπη οποιαδήποτε ασχολείται με τα κοινά στη ζωή της, είναι ότι το συμβολικό είναι πραγματικό. Θέλω να πω ότι πολλές φορές όποιος ασχολείται και όποια με την πολιτική λέει «Αμά μωρέ, δεν μπορώ, ας πούμε, πάμε να δικτυωθούμε και αρχίζει ο ένας, όχι θα το πούμε έτσι και θα το πούμε αλλιώς και γιατί να χρησιμοποιήσουμε αυτό το όνομα και γιατί να χρησιμοποιήσουμε το άλλο όνομα και με κουράζει και δεν μπορώ, καλύτερα να μην ασχολούμαι». Δεν είναι έτσι. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι αυτό έγινε στο πλαίσιο των εργασιών, αυτή η πρωτοβουλία της συνάντησης του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, είχε ένα συμβολισμό που εγώ δεν θα πω ότι ήταν, ας πούμε, κάποιο κόσμο ήταν από θάρρο.
το framing, δηλαδή η πλαισίωση με όρους φόρουμ κοινωνικής επιχειρηματικότητας, επειδή ακριβώς υπάρχουν και ιδεολογικές διαφορετικές αναγνώσεις της κοινωνικής αλληλέγγυης οικονομίας, κάποιο κόσμο τον αποθάρρυνε και δεν ήθελε να συνδεθεί με αυτόν τον τίτλο. Και δεν θεωρώ αυτά τα ζητήματα ίσον σημασίας. Θεωρώ δηλαδή προς τιμή της διαδικασίας ότι είπαμε ας δημιουργήσουμε το παρατηρητήριο θεσμικών εξελίξεων για τους συνεταιρισμούς και την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, έτσι ώστε να υπάρχει ένα όχημα και ένα πεδίο συνάντησης που να τους χωράει όλους και όλες. Άρα λοιπόν κρατάω εγώ ότι το συμβολικό είναι πραγματικό και ότι δεν πρέπει να χωράμε τις εναλλακτικές αφηγήσεις ακόμα και στον τρόπο που επικοινωνούμε τα αποτελέσματά μας προς τα έξω. Η τρίτη πρόκληση ήταν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατηρήσεις το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών σε μια διαδικασία η οποία μπορεί να είναι μια τετράωρη συνάντηση ανά τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Και ιδιαίτερα, και αυτό θέλω να το τονίσω και να το κρατήσουμε στο μυαλό μας, φάνηκε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κρατηθεί τον ενδιαφέρον και η συμμετοχή ακριβώς των ανθρώπων που έχουν μεγαλύτερη σχέση με το πεδίο. Και σε αυτό θέλω να επιμείνω με την εξής έννοια. Πολλές φορές λέμε τα εγχειρήματα που θα κάνουν μαζί και θα βρεθούν και θα τα καταφέρουν κτλ. Οι άνθρωποι που είναι μέσα στα εγχειρήματα τρέχουν για να βιοποριστούν. Οι άνθρωποι που είναι μέσα και συντονίζουν τις ενώσεις τρέχουν για να μαζέψουν τα μέλη τους, να επιτύχουν εισφορές κτλ. Και πάρα πολλά από αυτά είναι μη αμοιβόμενες υποχρεώσεις, ή τα περισσότερα. Οπότε θέλω να κρατήσουμε ότι όσο κι αν αισθανόμαστε πολλές φορές ότι πόσες φορές θα μιλήσει από εδώ και από εκεί, έχουν πολύ μεγάλη σημασία οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στον ενδιάμεσο αυτόν χώρο. Είτε από την ερευνητική ακαδημαϊκή σκοπιά, είτε από τη σκοπιά των υποστηρικτικών φορέων, οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι κλειδιά, γιατί μπορούν να διαθέσουν τον χρόνο πιο εύκολα ενδεχομένως από ό,τι μπορούν να το κάνουν οι άνθρωποι που είναι στην καθημερινότητα του πεδίου και στην καθημερινότητα των συνδικαλιστικών οργάνων του. Αυτό φυσικά δεν το λέω για να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε μόνοι μεταξύ μας μεταξά, το απέφχομαι πραγματικά. Απλά είναι μια σημείωση την οποία έχω κρατήσει πλέον από την εμπειρία και αυτής της διαδικασίας και θέλω να την κομίσω. Η άλλη πρόκληση ήταν φυσικά ότι οι συναντήσεις μας πάντοτε κρατούσαν περισσότερο από ό,τι είχαμε πει αρχικά, γιατί ζητήματα που θεωρούσαμε αρχικά ότι θα είναι ίσονος σημασίας και θα συμφωνηθούν πολύ εύκολα κρατούσαν πολύ παραπάνω. Είναι απίστευτη η διαδικασία της δημοκρατίας και της συνεννόησης, το πώς το μικρό μπορεί να γίνει τεράστιο. Αλλά αυτό είναι, αυτό έχουμε και αυτό θέλουμε. Και επίσης το πώς διαχειριζόμαστε ζητήματα επιμονής σε διαφωνία και κυκλικής επιχειρηματολογίας. Πώς δηλαδή όταν διαφωνούμε αυτό το πράγμα κάπου καταγράφεται, γιατί δεν γίνεται να προσιωπούμε τις διαφωνίες, αλλά ταυτόχρονα δεν μετατρέπουμε τη διαφωνία σε ένα μόνιμο εμπόδιο για τη συνέχιση της διαδικασίας. Και εδώ πέρα χρειαζόμαστε πολλή δουλειά και πολλή τέχνη για να το καταφέρουμε. Και στο πώς δηλαδή επιμένουμε στη διαφωνία μας, αλλά και στο πώς δεν αποσιωπούμε τις διαφωνίες που έχουν ήδη αρθρωθεί. Σε αυτό το σημείο μας έχετε πετύχει τώρα. Αυτό δηλαδή που θα ακούσετε από την Ιφηγένεια Δουβίτσα είναι ένας καρπός μιας πρώτης προεργασίας και από εδώ και πέρα έχουμε κάποιες προκλήσεις για το μέλλον. Η πρώτη είναι πώς θα γίνει προσβάσιμη η πρόταση στους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες και γι' αυτό θα σας μιλήσει ο Γιώργος Μελισσουργός, ο οποίος θα παρουσιάσει και το εργαλείο διαβούλευσης που προτείνουμε. Η δεύτερη μας πρόκληση είναι να επικοινωνήσουμε και την προεργασία που έχει γίνει. Δηλαδή, να μην συνεχίσει η διαβούλευση από το σημείο 0, αλλά να ξέρετε και τις αγωνίες και τις εντάσεις και τις διαφωνίες οι οποίες προηγήθηκαν και έχουν οδηγήσει εδώ που έχουν οδηγήσει. Το άλλο μας στοίχημα είναι να είναι προσβάσιμη η ορολογία, δηλαδή να καταλαβαίνει ο κόσμος πράγματα που τα θεωρεί βασικές αξίες και αρχές, πώς μεταφράζονται σε αυτή τη νομική γλώσσα. Η τέταρτη πρόκληση είναι το πώς θα ενσωματώσουμε τα σχόλια και τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν μέσα από τη διαδικασία της διαβούλευσης. Προφανώς εμείς δεν έχουμε
την εξουσία του κράτους για να διαλέξουμε, όπως κάνει το OpenGov, ποια σχόλια θέλει με βάση τις πολιτικές του κατευθύνσεις και να πει αυτά όλα τα πετάω. Οπότε θα σας μιλήσει ο Γιώργος ο Μελισσουργός και για την πρότασή μας σε αυτό το κομμάτι και φυσικά στο τέλος πώς πιέζουμε τους θεσμικούς εκπροσώπους για να μας ακούσουν. Ειδικά πρώτα είναι να εντοπίσουμε ποιους θεσμικούς εκπροσώπους θα πιέσουμε και μετά πώς θα τους πιέσουμε. Αυτά είχα να πω. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Θα δώσω το λόγο στους επόμενους ομιλητές και την Ιφηγένεια δηλαδή και στο Γιώργο για να μιλήσουν για τα πιο σημαντικά πράγματα της διαδικασίας που είναι το ίδιο, η ίδια η πρόταση και το εργαλείο διαβούλευσης. Ευχαριστώ πολύ.